Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να αμήνεται όταν ανατρέπεται βιαίως και με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές διαδικασίες. Να αμήνεται, με αδιαφανή τρόπο και σκοτεινές δυνάμεις η καθεστική ανώμημη συνταγματική τάξη και δεν παρέχονται οι αναγκαίες νόμιμες εγγυήσεις των βασικών του ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, άρθρων 120 συντάγματός μας. Γι' αυτό το λόγο επιφυλασσόμεθα να ασκήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμά μας ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και να διεκδικήσουμε την προστασία των θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων μας και κυρίως εν όψη της εκδόσεως του Συμβουλίου της Ιπποκρατίας επί προσφυγής μας για την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Μετά τιμής ο γνωμοδοτών ιερεύς διδάκτορ της νομικής πατήρ Νικόλαος Δημαράς Πανεπιστήμιο του Μπίλεφεντ Δυτικής Γερμανίας. Ορθόδοξος κληρικός από τη Δυτική Γερμανία καθηγητής Πανεπιστημίου ακριβώς, που μιλεί και λέει μην πάρετε παντελώς τις νέες κάρτες και αυτή την άποψη συντάσσομαι και εγώ παντελώς. Και θέλω να τονίσω πριν λάβουμε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, πατέρα Μάξιμε, το εξής. Όταν έρθει ο Αντίχριστος είναι γνωστό ότι δεν θα υπάρχουν αδελφοί μου χρήματα. Δεν θα υπάρχουν χρήματα. Θα έχει καταργηθεί, διότι δεν θα μπορεί να πουλάς ούτε να αγοράζεις παρά ο έχων, προσέξτε τι λέω, ο έχων το νούμερο 666. Και γι' αυτό λένε οι χριστιανοί μας, όταν έρθει αυτός ο καιρός και δεν θα μπορούμε να ζήσουμε πλέον μέσα σε αυτή την πόλη, την Αθήνα, σε οποιαδήποτε πόλη δεν θα μπορούμε να ζήσουμε, τότε τι θα κάνουμε, τότε. Θα φύγουμε λέει και θα πάμε στα χωριά μας, εκεί στα χωραφάκια μας, να σκάβουμε κανένα μαρουλάκι, να τρώμε μόνοι μας, να έχουμε καμιά κατσικούλα μόνοι μας, να τρώμε. Αν θα υπάρχει. Ποια κατσικούλα που θα έχει επάνω το barcode system, ποια κατσικούλα θα έχουμε. Πώς αδελφοί μου θα μπορέσουμε τη στιγμή που το κράτος μας λέγει να δηλώσουμε, προσέξτε τι λέω, να δηλώσουμε μας λέει το κράτος τα χωράφια και τα σπίτια που έχουμε στα χωριά. Έστω και αν είναι ακαλλιέργητα. Γιατί το λέει το κράτος αυτό, πατέρα Μάξιμε? Για ποιο λόγο μας ζητάει να δηλώσουμε τα χωράφια που έχουμε? Στην Αμερική ισχύει το εξής, γιατί προέρχομαι από Αμερική. Στην Αμερική ισχύει το εξής: δηλώνεις ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχεις και το πιο άγωνο χωράφι το δηλώνεις. Εάν δεν πά να πληρώσεις την εφορία και για το άγωνο χωράφι, εδώ τώρα είπανε δεν θα πληρώνουμε εφορία φέτος, του χρόνου θα πληρώνουμε, τον άλλο χρόνο όμως. Όταν λοιπόν καταργηθούν τα χρήματα και σου έχουν βάλει εφορία να πάει να πληρώσεις το χωράφι σου, θα πρέπει να έχεις την κάρτα με το 666, γιατί θα έχει καταργηθεί το σύστημα. Τώρα το έχουν διπλό, όπως έχουν και τον πολιτικό γάμο. Θες θρησκευτικό, κάνε θρησκευτικό. Θες πολιτικό, κάνε πολιτικό. Θες να πάρεις την εθνοκάρτα, πάρτη για να μην έχεις χρήματα επάνω σου. Θες να έχεις τα χιλιάρικα επάνω σου, έχετε στο χέρι σου. Θα έρθει όμως ώρα, ημέρα, που έρχεται ακριβώς αυτό το πράγμα και είναι πολύ κοντά μας, πατέρα Μάξιμε, που θα καταργηθούν τα χρήματα και θα έχουν μόνον κάρτες. Και από τις κάρτες, επειδή χάνονται οι κάρτες με τα χρήματα, θα σου πει πάρε το νουμεράκι σου με μικροτσίπ, διότι πρέπει, αριθμήθηκαν τα τρόφιμα, αριθμήθηκαν τα αυτοκίνητα, αριθμούνται τα ζώα, πατέρα Μάξιμε, ήρθε η ώρα να αριθμηθούνε, έρχεται η ώρα να αριθμηθούνε και οι άνθρωποι. Ήρθε η ώρα μας, χριστιανοί μου. Πρέπει να μας αριθμίσουν και εμάς. Να μας δώσουν το νούμερό μας. Θα μας βάλουν τα μικροτσίπ, όπως τα ζώα, λέει η ηλεκτροτυπία, και τα παρακολουθούν, να μην χάνονται. Θα έχουμε πάνω εδώ ένα μικροτσίπ και με αυτό θα κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Και όπως το μικροτσίπ αυτό θα μπορεί να αφαιρεί στα αυτοκίνητα επάνω τις 500 δραχμές, έτσι το χέρι μας θα είναι και βιβλιάριο υγείας, θα είναι και έρχεται αυτή η μέρα. Καταργούνται πολύ σύντομα τα χρήματα, πατέρα Μάξιμε. Πολύ σύντομα καταργούνται. Και τότε πώς θα πάμε να πληρώσουμε την εφορία? Εγώ προσωπικά δεν θα δεχτώ να πάρω τέτοια κάρτα. Ούτε και εγώ φυσικά. Λοιπόν, και πολύ ορθόδοξοι. Ούτε θα δεχτώ στο χέρι μου να μπει το 666 ή οτιδήποτε μικροτσίπ θα δεχτώ να μπει. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα δεχτώ. Πώς θα πάω στο χωριό μου να ζήσω εκεί στο χωραφάκι? Θα πάω να ζήσω. Θα έρθει αμέσως η εφορία και θα μου πει, πατέρ Νεκτάριε, πλήρωσες την εφορία? Όχι. Ελάτε να πληρώσετε. Μα δεν έχω κάρτα, δεν έχω το 666. Τότε δεν θα μπορείς να πουλάς ούτε να αγοράζεις, ή μη ο έχων το χάραγμα. Όσοι λοιπόν τα δήλωσαν τα χωράφια τους, την έπαθαν. Από τηλεοράσεως προτείνω να μην δηλώσει ο ελληνικός λαός
τα χωράφια που έχει στην επαρχία. Μάλιστα. Διότι όταν έρθει η μέρα δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις εφορίες τους και θα τους τα κατάσχει το κράτος. Και έτσι οι χριστιανοί θα εφαρμοστεί αυτό που λέει η Γραφή, θα φύγουν για τα όρη τότε και τα βουνά. Αλλά ήδη στην Αμερική και στον Καναδά το πρόβλεψαν. Προετοιμάζονται οι αντίχριστοι. Εμείς κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε δυστυχώς, πατέρα Μάξιμε. Εμείς κοιμόμαστε. Δυστυχώς. Διότι στην Αμερική βγήκε νόμος, τον είδα. Όπου απαγορεύεται η κατοίκηση των δασών και απαγορεύεται η κατοίκηση μέσα σε σπηλιές στα δάση. Δια νόμου. Τι δουλειά έχει να πάνε να απαγορέψουν να κατοικούμε μέσα σε σπηλιές και δάση. Μάλιστα. Γιατί εδώ τα καίνε τα δάση. Τα ξέρετε γιατί το καίνε. Οι Σέρβοι, ξέρετε γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Διότι έχουν πευκόφυτες μεγάλες περιοχές. Έχουν δάση που είναι πευκόφυτα. Τα ηλεκτρονικά μέσα όλα, λόγω του πεύκου εκ τη ρετσίνα, δεν μπορεί να δράσει οι ακτίνες λέιζερ. Σώζονται από τη ρετσίνα. Γι' αυτό μας καίνε τα δάση, να μην υπάρχει ρετσίνα πουθενά, να μην υπάρχουν πεύκα, να μπορούν τα ραντάρ από πάνω να μας ελέγχουν όταν φύγουμε. Έτσι λοιπόν, από αυτής της θέσεως, λέω να μην δηλώσει κανείς, αδελφοί μου, τα χωράφια του που έχει στην επαρχία. Μα θα μου πείτε και πώς θα τα πάρουν, θα μου τα πάρουν, πώς θα τα δώσω στα παιδιά μου. Πώς θα τα δώσεις στα παιδιά σου, κανείς στο χωριό. Όλοι ξέρουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Όλοι γνωρίζουν ότι το χωράφι είναι δικό σου. Τουλάχιστον κράτησέ το όσο μπορείς, γιατί θα στο πάρει αργότερα το κράτος. Θέλεις δεν θέλεις. Δεν ξέρουμε και αν θα ζήσουμε κιόλας. Όπως προχωράμε, όπως Χριστού. Λοιπόν, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε. Θέλω λοιπόν να τονίσω. Όχι στις νέες ταυτότητες. Όχι στις κάρτες. Κοινωνικών ασφαλίσεων. Κοινωνικών ασφαλίσεων και οποιοδήποτε άλλη κάρτα που ετοιμάζονται να βγάλουν όλα τα ιδρύματα, όλες οι ασφάλειες. Τα δημόσια ταμεία, τώρα βγάζει το ΙΚΑ. Θα βγάλουν και τα δημόσια ταμεία. Ναι. Να αρνηθούν, να τις στέλνουν πίσω, να καταλάβουν ότι εδώ πέρα είναι χώρα Ορθοδόξων και πρέπει, παρακαλώ, οι ιερείς μας. Ήδη έχουμε βραχυκυκλωθεί. Δηλαδή, πάνω να περάσω τα ιωδιώδια, ξέρουν ότι περνάω τα διώδια. Κρατώντας το τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο, ξέρουν προς τα που βαδίζω. Πάνω να μου δώσουν την κάρτα με το μικροτσίπ. Το διαβατήριο που βγάλανε ήδη στην Αμερική θα έρθουν και στην Ελλάδα σίγουρα πολύ σύντομα. Και να μας τα επιβάλλουν να τα πάρουμε. Είμαστε πλέον βραχυκυκλωμένοι. Δεν μπορεί να κινηθεί ο Έλληνας. Δεν είναι πλέον ελεύθερος ο Έλληνας. Παρακολουθείτε. Κράτος Όργολη, το 1984. Και όταν έρθει ο Αντίχριστος, θα πιάσει όλα τα κομπιούτερ στο χέρι του. Διότι αυτά όλα λειτουργούν βάσει των κομπιούτερ, τα μικροτσίπ και τα γραμματά συστήματα. Και ο Αντίχριστος με τα κουμπιά του αυτομάτως θα καταστρέφει όποιον δεν θέλει. Υπάρχουν δορυφόροι επάνω που θα βλέπουν ότι ο πατήρ Νεκτάριος αυτή τη στιγμή με το αυτοκίνητό του που έχει πάνω το μικροτσίπ ταξιδεύει προς το μοναστήρι του. Με ακτίνα λέιζερ θα μας εξοντώνουν, αδελφοί μου. Μάλιστα. Αυτό θα επιτευχθεί. Λοιπόν, τα αυτά είχα να πω εν σχέση με το θέμα αυτά, ταυτοτήτων. Με το νέο ταυτοτήτων και με το 666 που είναι ένα από τα σημάδια όλα αυτά. Διαβάστε παρακαλώ το βιβλίο. Διαβάστε το βιβλίο ή το περιοδικό πάλι που βγάζουμε, η Ορθόδοξη Μαρτυρία. Ορθόδοξη Μαρτυρία. Μπορεί όσοι θέλουν να τους το στέλνουμε δωρεάν είναι. Γράψτε αν θέλετε το τηλέφωνο της μονής σας, 0634-44-282. Το επαναλαμβάνω, να προλάβετε να πάρετε στυλό. 0634-44-282. Μπορούν όσοι μας ακούν, δωρεάν θα τους το στέλνουμε στο σπίτι τους, στο περιοδικό, να μας πάρουν τηλέφωνο στο μοναστήρι και να δώσουν τη διεύθυνσή τους, να τους στέλνουμε το περιοδικό που ενημερώνουμε όχι στην Ένωση των Μονοφυσιτών, όχι στην Ένωση με τον Πάπα, όχι στην Ένωση με όλους τους αιρετικούς, όχι στον Οικουμενισμό, εφόσον δεν μετανοούνε, όχι στην ταυτότητα, όχι στο 666 και αναλύουμε όλα τα στοιχεία αυτά τα οποία σας αναφέρω σήμερα εδώ στην εκπομπή σας, που είναι κάτι καινούργια στοιχεία, διότι κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει δει τα διαβατήρια τα καινούργια. Κανείς δεν το έχει αναφέρει, δεν έχω τα πρωτεία, ούτε θέλω για τα πρωτεία. Αλλά πλούστατα ο Θεός έστειλε τα χέρια μας. Είναι ένα σημείο καινούργιο, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αντιστέκομαι στο κράτος και λέω όχι να μην δηλώσουν οι Έλληνες τα χωράφια τους, γιατί θα τα χάσουν. Δεν θα μπορούν αύριο μεθαύριο να πληρώσουν τις εφορίες και θα τους τα πάρουν και σπίτια και χωράφια. Στα χωριά θα βγει και ο νόμος να μην κατοικούν στις σπηλιές και έτσι θα τα χάσουν όλα, πατέρα Μάξιμε. Αν μου επιτρέπετε. Πατέρα Νεκτάρια, βέβαια πάρα πολύ σπουδαία και σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε γύρω το θέμα
των καρτών κοινωνικών ασφαλίσεων, των ταυτοτήτων, του 666 κλπ. Θα ήθελα να ενημερώσω εδώ τους αγαπητούς και ευσεβείς τηλεθεατές μας και χριστιανούς ότι για όλους αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα, για όλους αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια από πάρα πολλούς ευσεβείς κληρικούς και λαϊκούς, εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, εναντίον οποιονδήποτε ηλεκτρονικών νέων καρτών, όπως είναι και κάρτα κοινωνικής ασφαλίσεως, όπως είδατε, βγήκε, αγαπητοί μου χριστιανοί, τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν για τις ταυτότητες, για να μην περάσουν οι ταυτότητες, για να μην μας φραγίσουν με το 666 μέσω ταυτοτήτων, για να μην μας φακελώσουν μέσω ταυτοτήτων κλπ. Με το ηλεκτρονικό φακέλωμα, και ως συνήθως αυτοί μας επικεντρώνουν σε ένα σημείο και μας κάνουν περισπασμό και μας περνάνε αυτό που θέλουν μέσα άλλο. Εμείς λοιπόν δυστυχώς, το λέω αυτό, κοιμόμαστε όλοι οι χριστιανοί, και κλήρος και λαός, και αυτοί δυστυχώς έβγαλαν, αγαπητοί μου, την κάρτα, ένα zoom παρακαλώ να γίνει. Ένα zoom, κύριε Ιωάννη. Λοιπόν, έβγαλα την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, εδώ είναι. Εδώ είναι το γραμμωτό σύστημα, αγαπητοί μου και ευσεβείς χριστιανοί, δηλαδή το 666, γιατί όλο το γραμμικό σύστημα λειτουργεί με 666, με κωδικό 666. Έβγαλα λοιπόν την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, ήδη την έχουν στείλει σε πάρα πολλούς οι οποίοι υπέγραψαν την υπεύθυνο δήλωση, και πρέπει άμεσα να διαμαρτυρηθούμε έντονα και με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε έτσι, ένταση, διότι κινδυνεύουμε να μας φραγιστούμε, κινδυνεύουμε όλοι να πάρουμε αυτήν την κάρτα. Γι' αυτό τους λόγους και για άλλους πολλούς λόγους, στις 26 Μαρτίου, Κυριακή στα Προποσκηνίους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ευσεβείς μου χριστιανοί, γίνεται μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση για όλα αυτά τα θέματα, για τις ταυτότητες, για την κάρτα κοινωνικών ασφαλίσεων, για όλα ό,τι έχει σχέση με 666, στο πεδίο του Άριος. 26 Μαρτίου 1995, Κυριακή, ημέρα Σταυροπροσκυνήσεως, στις 3 το απόγευμα, 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως. Κανείς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να μην λείψει από αυτή την μεγαλειώδη συγκέντρωση, στην οποία θα διατρανώσουμε την πίστη μας, την ομολογία μας κατά του Αντιχρίστου, κατά το 666, κατά αυτού του φασιστικού κράτους, της αστυνομεύσεως των δικαιωμάτων μας και της ελευθερίας μας. Ένα κράτος Όργολ, το οποίο έρχεται, ήδη έχει έρθει και έρχεται ακόμα πιο δυναμικό και ακόμη πιο άμεσα. Να αντισταθούμε, να διαμαρτυρηθούμε, να κάνουμε πορεία, και ή δυνατόν, εάν δεν αποσύρουν αυτές τις κάρτες, να, δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο, ακόμη και με θυσία της ζωής μας, να απαιτήσουμε να αποσύρουν άμεσα και αυτήκα τις κάρτες αυτές, διότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά φακέλωμα ηλεκτρονικό και σφράγισμα με 666, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Το είδατε, το ακούσατε και τον σεβαστό και αγαπητό πατέρα Νεκτάριο, και θα πρέπει όλοι να δώσουμε τη μαρτυρία μας 26, επαναλαμβάνω, Μαρτίου, Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, στο πεδίο του Άριος, 3 η ώρα το απόγευμα. Το θέμα πολύ σοβαρό, πολύ καυτό, πατέρα Νεκτάριε. Βέβαια η ώρα έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι ευσεβείς και αγαπητοί τηλεθεατές μας θα μένουν ευχαριστημένα από όλα αυτά που ακούν και θα καθίσουν μέχρι όσο πάει για να ακούσουν και τα απαντήματα, τα οποία βλέπω είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Οι ερωτήσεις, η αλήθεια, πατέρα Μάξιμ, είναι πάρα πολλές από την πλευρά. Όσες προλάβουμε, θα ήθελα να πω ότι σε γενικό πλαίσιο, για να μην καθυστερούμε στους τηλεθεατές, γιατί αύριο εργάζονται. Εάν μου επιτρέπετε. Να μιλήσω, επειδή τις διάβασα όλες. Αναφέρονται στο θέμα του Αντιχρίστου, ναι. Αν πρέπει να πάρουμε τις ταυτότητες ή τις κάρτες αυτές, νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους.